Δύο χορευτικά σώματα της αναρχίας που δεν σταματούν να σπάνε το καλούπι της παράδοσης συναντιούνται μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου στη σκηνή της στέγης γραμμάτων και τεχνών. Ο Αγκραμ Καν και ο Ισραήλ Γκαλβάν παρουσιάζουν το Ρομπάκα, ένα χορευτικό πάντρεμα του φλαμέγκο από την Ισπανία και του Κατάκα από τη Βόρεια Ινδία. Δημιουργούν έναν διάλογο ανάμεσα στα δύο στυλ χορού που ενώ φαίνονται τόσο διαφορετικά έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Οι δύο καινοτόμοι καλλιτέχνες προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία στο χάος. Δημιουργούν μια εκρηκτική παράσταση με πολύ ζωντανή μουσική. Για μένα είναι ένα ανοιχτό έργο. Σε εσάς έγκυται πώς θα το ερμηνεύσετε. Δεν υπάρχει σενάριο. Μοιάζει περισσότερο με συναυλία. Για μένα προσωπικά είναι ένας διάλογος. Τελικά πρόκειται για δύο χορευτές που συνομιλούν, συζητούν μέσα από το χορό. Ο τίτλος του έργου, το Ρομπάκα, προέκυψε από ένα ποίημα του Τριστάν Τζαρά. Ο Ταύρος, το Όρο και η Αγελάδα Βάκα είναι τα δύο ιερά ζώα της Ισπανίας και της Ινδίας. Αντιπροσωπεύουν τους δύο πολιτισμούς που συνευρίσκονται στην παράσταση, δημιουργώντας ένα γοητευτικό σύμπαν. Ο Γκαλβάν έρχεται με την επιθετικότητα, τη βία αλλά και την ευθραυστότητα του φλαμέγκο, ενώ ο Καν φέρνει την ηρεμία, την ελαφρότητα, την πνευματικότητα του Κατάρ. Το φλαμέγκο και το κατάκα έχουν σχέσεις μεταξύ τους. Έχουμε την απαγγελία, την εκφορά του λόγου, τις φωνές, το ρυθμό, το χτύπημα των ποδιών στο έδαφος. Το όπλο για τους χορευτές του φλαμέγκο είναι τα παπούτσια τους. Το δικό μας όπλο ως χορευτές του κατάκ είναι τα κουδουνάκια που φορούμε στους αστραγάλους μας. Ο κοινός τόπος των δύο χωρών είναι όμως, κατά τη γνώμη μου, η μουσική. Με αυτό το έργο, αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να εορτάσουμε κατά κάποιο τρόπο τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο κουλτούρες. Είναι ένας τρόπος να ξαναδούμε τις παραδόσεις, να δούμε πώς ήταν στην αρχική τους μορφή, στο παρελθόν. Πρόκειται για μια μονομαχία δύο ιερών τεράτων του χορού. Δύο αντίρροπες δυνάμεις μέσα σε έναν κύκλο. Ο Γκαλβάν έρχεται ως πολεμιστής με το μαχαίρι και ο Κάνος ιερέας με το θυμιατό. Κατά τη διάρκεια του έργου θα αλλάξουν ρόλους, θα συνεργαστούν, θα μειώσουν τις εντάσεις, θα βρουν την ιδανική ισορροπία, θα συνδυάσουν το κατάκ με το φλαμένκο. Είχα ένα πολύ επιθετικό χορευτικό στυλ πριν τη συνάντησή μας. Τώρα έχω μια διαφορετική ενέργεια που βγαίνει από το σώμα μου. Πρόκειται για κάτι καινούριο για μένα. Έχω γίνει πιο ήπιος, πιο μαλακός. Είναι ο δάσκαλός μου. Όχι, αυτός είναι ο δάσκαλός μου. Η παγκόσμια πρεμιέρα του Το Ρομπάκα, που είναι μια διεθνή συμπαραγωγή της στέγης, έγινε τον περασμένο Ιούνιο στην Γκρενόμπλη. Παραστάσεις στην Αθήνα είναι εδώ και καιρό sold out. Η επόμενη στάθμη του Το Ρομπάκα είναι το Όσλο, η Στοκχόλμη, η Κολονία και το Λονδίνο.